Γκίκας με τον Πιέρ Τζάκσον παίρνει ξανά το σκρίσιο κεφάλι από τον Μορέιρα. Πολύ ωραία Μορέιρα, κίνηση. Πολύ καλά τη φάση. Ο Χρυσικόπουλος κόβει κάτω από το καλάθι. Τελειώνει με ανάποδο lay-up. 2-2. Πολύ καλή συνεργασία από την ΑΕΚ. Είναι μια εικόνα την οποία θα δούμε πάρα πολύ συχνά μέσα στη σεζόν. Ενώ ο Χρυσικόπουλος σκοράρει ξανά για την ΑΕΚ. 4-4. Με το μικρότερο σχεδόν μέσο όρο ηλικία στην Ευρωλίγκα, Μορέιρα αποστάρει τον Παπαγιάννη. Τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. 6-2 η ΑΕΚ, η οποία διευρύνει το προβάδισμά τη στου 4 πόντου. Ο Παναγιώτη δεν έχει βρει καλά θετικό παιδιά. Ο Λάγκφορντ κλέβει, φεύγει στον ενθουσιασμό, θα καρφώσει. 8-2 η ΑΕΚ, η οποία έχει μπει πολύ καλύτερα στο μάτσο. Μη καταστάσει είναι κομβικό γιατί είναι η προέκταση του προπονητή μέσα στο παρκέ. Ενώ τώρα με νέο ποστάρισμα του Χρυσικόπουλου, ο οποίος έχει ξεκινήσει ορεξάτος. 6 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Το ζήσει το Χρυσικόπουλο. Λέγαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτεί ξανά η πολιτεία. Ο Μορέιρα πολύ εύκολα τελειώνει τη φάση με την ασίστ του Χρυσικόπουλου. Ξανά διαβάζει σωστά η ΑΕΚ το παιχνίδι. 12-5 προηγούμενο. Κοίτα, είναι ξεκάθαρη Χρήστο, η στόχευση του Ηλία Παπαθεοδόρου. Ενώ ο Μασιούλης παίρνει το επιθετικό rebound. Ο Παπαπέτρου διαμαρτύρεται για φάουλ. 18-17 η Άκη ξανά το προβάδισμα με τον Μασιούλης. Έχει τον Τζάκσον, παίρνει ένα σκίνα από τον Μορέιρα. Ο Ράις ψάχνει χώρο να εκτελέσει. Παίρνει τον drive. Καλή άμυνα. Η μπάλα φτάνει στο Μασιούλης όμως, ο οποίος σκοράρει 20-18 με 4 πόντους από τον Γιώνας Μασιούλης. Ο Τζάκσον παίζει καλή άμυνα. Ο Μίτογλου βγαίνει για βοήθεια. Η μπάλα στο Χρυσικόπουλο. Χρυσικόπουλο στο Μασιούλης. Μασιούλης προσποιείται. Δίνει στο Ρογκαβόπουλο μπροστά στο White. Σκοράρει ο Παπαπέτρου. Παραδέχεται ότι φταίει αυτός σε αυτή την άμυνα. Τριάδης σου διαβάζει και βγαίνει για βοήθεια. Η μπάλα στο Καλαϊτζάκη. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Και ο Γκίκας στο ανοιχτό γήπεδο θα τελειώσει με lay-up. 28-26. Η ΑΕΚ ξανά φόρτη. Λάγκφορντ, κίνηση στο Χρυσικόπουλο, Χρυσικόπουλος μπροστά στον Όγκαστ για τρεις ευστοχή, 31-29, ο Χρυσικόπουλος είναι από τους πρωταγωνιστές για την ΑΕΚ. Σιάζει, Τζάκσον προσποιείται, καλή άμυνα του Λάγκφορντ πάνω στον Όγκαστ, δίνει στον Γκίκα Λοντζέσκι για 3 από τις 45 μοίρες, είναι καλό σουτ, 34-31 από τον Μάτι Λοντζέσκι, ο ελληνικός Super Cup, ενώ ο Λάγκφορντ δίνει στο Ράις, Ράις για 3 από τη γωνία. Θα ευστοχίσει 37-31 στο συν 6 για πρώτη φορά. Στο τριφύλι, ο Ράις πήρε το screen, πολύ ωραία πάσα στον Μορέιρα, ο οποίος κάτω από το καλάθι θα σκοράρει. Πήρε το screen του Λοντζέσκι, ο οποίος πιστώνεται εδώ τη μισή φάση, γιατί έκανε εφορμή στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στα χέρια του Χρυσικόπουλου, ο οποίος ποστάρει τον Φώστερ έχοντας πλεονέκτημα και θα τον νικήσει κατά κράτος σε αυτό. Μορέιρα δίνει το screen. Μπάλα στο Λοντζέσκι για τρεις ο Ματ Λοντζέσκι ευστοχή 48-39 για πρώτη φορά η ΑΕΚ στο συν 9. Πάρα πολλές. Ο Παπαγιάννης τώρα παίζει καλή άμυνα στο Ζήση, αλλά η μπάλα φτάνει στο Μορέιρα ο οποίος σκοράρει 51-46. Ακούτε. Ίσως και αθλητικά δεν έχουν ρυθμό σε πολλά επίπεδα. Νέντοβιτς, κακή πάσα, ο Ράις θα κλέψει, θα ανέβει στο drive. Ράις, πολύ ωραία προσπάθεια, ανάποδο lay-up με το αριστερό. 53-46 Ράις για 3 μέσα. Το έχει πάρει για πάνω πρώτη του τώρα φορά. 5 σερί πόντι. Για πρώτη φορά στο συν 10 η ΑΕΚ. 56-46 και νομίζω ότι μπάλα στο Ράις. Από εκεί στο Μαυροϊδί. Πάλι ο Ράις παίρνει το σκιν του Μαυροϊδί. Ράις ένα βήμα παραπάνω. Αλλά γκολ φάουλ. Ο δίπλαρος τα ακούει από τον Γιώργο Βόβορα, 58-51. Που είχαμε δει με την Ολύμπια Μιλάνο, έτσι. Έχει τεράστιο κίνητρο ο Νέντοβιτς στα 29 του. Γκολ φάουλ από το Ζήση τώρα. Που απάντησε στο καλάθι του Νέντοβιτς. Ακριβώς. Ράις. Ράις. Μένει ο Μίτογλου πάνω του. Ο Ράις μπροστά στο Μίτογλου. Εστοχή. Μεγάλο σούτ. 64-57 από τον Ταϊρίς Ράις. Και Αγκάρτ και Ράις και Ζήση και Λάγκφορντ, ενώ ο Λάγκφορντ θα σκοράρει από τη γωνία με μια χαρακτηριστική κίνηση. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Αμερικανό. Από τους πράσινους η μπάλα στα χέρια του Γκίκα, Γόντικας. Εδώ κοιμήθηκε η αμυντική περιστροφή του Παναθηναϊκού. Ο Γόντικας τελείωσε. Πάρα πολύ ωραίο διαβάσμα και από τον Γκίκα σε αυτή τη φάση. 3 δευτερόλεπτα, ο Γόντικας δεν το έχει δει, δίνει στο Λάγκφορντ, συλλήξει ο Λάγκφορντ για 3 ευστοχή, μεγάλο σουτ, 73-65 από τον Γκίθ Λάγκφορντ, ο οποίος στέλνει τη διαφορά στους 8. Τζάκσον, λάθος, ο Γκίκας θα κλέψει, θα ολοκληρώσει, δίνει στο Χρυσικόπουλο, ο οποίος θα καρφώσει, 75-65
Ακριβώς 7 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, η ΑΕΚ ξανά στο συν 10. Κατοχή τώρα για την ΑΕΚ με τον Γκίκα. Ο Λάγκφορντ με την μπάλα μπαίνει προς τα μέσα. Δεν φοβάται τα απλωμένα χέρια του Μίτογλου. Θα σκοράρει. Με του γηπέδου θα πάρει το επιθετικό rebound. Ζήσεις. Βλέπει το Μορέιρα. Μορέιρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 79-72. Η ΑΕΚ στο συν 7. Λάγκφορντ υποπίεση. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα στοχίσει. Αλλά έρχεται και πάλι ο Μορέιρα. 81-73. Κλειδί ο Μορέιρα σε αυτή την εμφάνιση σήμερα της ΑΕΚ. Και να έχουμε δει στο μπάσκετ, δεν νομίζω ότι αλλάζει αυτό. Λάγκφορντ για 3, ευστοχή. Και βάζει τον επίλογο, βάζει το κερασάκι με αυτό το πολύ μεγάλο σουτ. Οχδόθηκαν η ΑΕΚ, είναι η μεγάλη νικήτρια στην πρόβα Τζενεράλε και νομίζω, Χρήστο, ότι το άξιζε. Ήταν καλύτερη και δικαίως φτάνει στο τελικό 87-77. Και παράλληλα στέλνει μήνυμα ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Στέλνει μήνυμα και εν ώψη του Final 8, που σε αυτό έχει εστιάσει.